Καλά, εσύ πώς είσαι? Το διάβασα για να μην σε ταλαιπωρήσω. Θέλω να μου τη σχολιάσει τη δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου που συνδέει και το όχι με τα θέματα της διαιτησίας και τα παράπονα που εκφράζει η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίθετη άποψη. Τουλάχιστον στον κόσμο της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την έως τώρα αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Είναι άλλωστε λογικό. Είμαστε σε τρία μάτς που η ΑΕΚ έχει γκελάρει και δεν νομίζω ότι υπήρχε υπάρξει κανείς που να μην έχει αναδείξει και τα κακοσκήμενα της ΑΕΚ στο αγωνιστικό κομμάτι. Είπαμε, είναι δύο διαφορετικές κουβέντες, έτσι δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το ένα είναι το άλλο, δεν πρέπει να τα συγχύουμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι ότι στο τρίτο μάτς σε που η ΑΕΚ δεν παίρνει αυτό που της αναλογεί στο χορτάρι σε ό,τι αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις. Άμα τα βάλουμε κάτω και τα προσθέσουμε, αυτά είναι από 5 έως 8 βαθμοί, Χρήστο μου, και αντιλαμβάνεσαι, βλέποντας τη βαθμολογία, τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να πω πολλά εγώ. Η ΑΕΚ είναι στο μείον 2, στο μείον 3, συγγνώμη, από την κορυφή και δεν παίρνει ούτε το σπόρι που της αντιστοιχεί, που επιβάλλεται να πάρει σε εποχή του VAR και των διαιτητών και ξένων και μη. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν την εικόνα της δικαιολογημένης, ξαναλέω, έτσι, απογοήτευσης και αντίδρασης του κίτρινου μαύρου κλαμπ μέσω της δήλωσης που διάβασε του διοκτήτη και του κόσμου της, που δικαιολογημένα βέβαια απ' την άλλη έχει και την απέτηση να διορθώσει ο Ματίας Αλμέδα και παίχτες στην εικόνα τους. Να δούμε, εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια μου, καμία ελπίδα ότι θα αλλάξει αυτό το σκηνικό. Η ΑΕΚ απλά πρέπει να φτάσει όσο πιο σύντομα γίνεται στην εξασφάλιση της κανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή αυτά που κάνει τώρα στο χορτάρι, που είναι περισσότερο από ό,τι θα περίμενα όταν πρέπει να παντρέψεις μάτς με την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής ενδεκάδας και το καλύτερο τέριασμα προσώπων σε αυτή, με τόσους νέους παίχτες και ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Η εικόνα είναι καλύτερη στην παραγωγή εννοφάσεων, όχι όμως στην αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ χειρότερη. Είναι πολύ χειρότερη και από πέρσι και από πρόπερσι, που υφίστατο το πρόβλημα της τελικής. Οπότε, ένα πάντρεμα όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο μου, είναι απόλυτα λογικό και δικαιολογημένο ο Ματίας Αλμέιδα να ψάχνεται και να προσπαθεί να παντρέψει πράγματα. Μου λένε, ας πούμε, όπως και εγώ το ανέδειξα και το αναφέρω και το γράφω, ότι δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει το δίδυμο. Το λέω ότι από τον ΠΑΟΚ. Το πιέρο με τον Λιβάη Γκαρσία. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να ψέξω τον προπονητή που το δοκιμάζει και το ψάχνει σε επί της ουσίας 110 λεπτά αγώνων. Δεν γίνεται. Άμα δεν το κάνεις με τον ΠΑΟΚ, το κάνεις με Τσέζε, ποιο άπα το κάνεις. Δεν έχει Ευρώπη ΑΕΚ. Στις προπονήσεις δεν είναι το ίδιο όπως και να το κάνεις. Στις προπονήσεις δεν είναι το ίδιο αφενός. Αφετέρου πρέπει να ξεχνάμε ότι 25 μέρες τώρα δουλεύουν όλοι μαζί. Είναι διαθέσιμοι όλοι στο 100% εννοώ. Δεν έχει περάσει παρά 25 μέρες 30 που τους είχε όλους στο χορτάρι για να τους δουλεύει και να τους δει. Άμα δεν τους δει επί της πράξης να καταλάβουν αν ταιριάζει περισσότερο ο Λαμέλα κοντά στον επιθετικό, αν πρέπει να παίζει ο Ελίασον ή ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων μαζί με τον Λαμέλα ή μπερδεύονται και χάνονται, γιατί αυτά εμείς δεν τα βλέπουμε στις προπονήσεις. Αν ο Πιερό πρέπει να παίζει μόνο στην κορυφή ή αν ο Γκαρσία πρέπει να πάει ξανά στην κορυφή και να πάει στον πάγκο Πιερό, που γι' αυτό αποκτήθηκε, για να μην ξεχνιόμαστε. Αν είναι καλύτερο το δίδυμα του Σιμάνσκι και με τον Περέιρα, είναι καλύτερο το δίδυμα με τον Σιμάνσκι και τον Πινέδα, ώστε ο Πινέδα να μην πάει στο 10 και να γυρίσει πιο πίσω. Όλα αυτά δυστυχώς είναι απαραίτητο να γίνουν στα μάτς. Γι' αυτό έλεγα το καλοκαίρι όταν αποκλειστήκε από την Ευρώπη ότι είναι ένα τεράστιο πράγμα αδυναμίας, παύλα αποτυχίας, το οποίο θα το κουβαλάει όλη τη σεζόν και θα της είναι κακό συνοδοιπόρος της, γιατί δεν έχει το πολυτέλεια, εντός εγώ την πολυτέλεια, αλλά επειδή το conference θα έδινε αυτή τη δυνατότητα με τις ομάδες και τη δυναμικότητα που έχουν, να κάνεις πιο εύκολα rotation και να χρησιμοποιείς και να εντάξεις πιο ομαλά τους παίχτες και να δοκιμάσεις πράγματα, δεν την έχει αυτή την πολυτέλεια η ΑΕΚ με τις Ελμένα και πρέπει να την κάνει μέσα από τα παιχνίδια. Δυστυχώς. Βλέπεις άρα εσύ να το εγκαταλείπει το... Αλλά ίσως να μην έχεις ακόμα ένδειξη από τις προπονήσεις. Όχι, μπορεί να έχουμε ακόμα ένδειξη. Γιατί έχετε και μάτς κυπέλου, το οποίο θα έχει πολλές αλλαγές. Άκ, το έχουμε ξαναπεί. Άρα το πάει με ομάδα κυπέλου όπως πέρσι, πρόπερσι. Που... Φαντάζομαι, ναι, έτσι θα πάει το έργο. Γιατί πρέπει να αξιοποιήσει και τους υπόλοιπους. Διαφορετικά θα πρέπει να τους αφήσει να φεύγουν από Γενάρη, που λέω εγώ. Θα πρέπει να φύγουν κανένα δεκαπενταριά. Αν παίξει δηλαδή ο Μπρινιόλι, ο Τσούμπερ, ο Άμραμπα, το Τσιλούλη. Ποιος δεν ξέρω. Σίγουρα ο Κάλεν, σίγουρα ο Μίτογλου έχουν προβάδισμα. Ο Μπρινιόλι που προανέφερες. Η λογική λέει ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ο Χατζησαφή, ο οποίος τέλος πάντων αν σκέφτεται το Χατζησαφή για το μάτι του πρωταθλήματος με Ατρόμητο. Σίγουρα στα χαφ
θα πάρουν και, και ο Γιούμπισιτς ίσως επιστρέψει στην δεκάδα, αν και έχει πάρει πολλές ευκαιρίες, θα πάρει κι άλλοι. Και ο Μάντελος ίσως έχει προβάδισμα. Έχουμε τα εξτρέμ που υπάρχει Άμραμπατ, υπάρχει Παύλο Φερνάντες. Έχει πολλά πρόσωπα για να εκμεταλλευτεί. Μπορεί να ξεκινήσει ο Μαρσιάλ για να πάρει πλέον χρόνο. Πώς το λένε. Ρυθμό, χρόνο αγωνιστικό. Ναι. Ο Μαρσιάλ και να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Είναι ένα παιδιά, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λογικό να συμβαίνει, ξαναλέω. Μακάρι, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι στην ΑΕΚ να μπορέσει να βρει την κατάλληλη ενδεκάδα σε επίπεδο προσώπων σε πάντρεμα πιο γρήγορα από ποτέ. Είδαμε ότι δεν περίμενε κανείς αυτή την αγωνιστική στροφή να χάσουν όλοι. Καταρχήν από ένα μεγάλο μπράβο στις ΠΑΕ όλες, γιατί στείλαν στον κουβά όλο το μυαλοπωλείο. Ήταν δεδομένο ότι με 28 Απριλίου θα φύγουν από ένας έως δύο, έλεγαν προπονητές. Ναι. Ελπίζω να μαζεύτουν λίγο κι αυτοί, γιατί θέλουν να ζουν από αυτό. Λυσάνε για το αίμα και μιλάω για το χρώμα, για το χώρο μου, όχι για τους, για αυτό το 10% σας. Εντάξει, για να μην τους αδικούμε σε αυτό το κομμάτι, ναι. Το παρελθόν έχει διδάξει ότι δεν έχουν τόσο υπομονή. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις και λίγο δουλειά. Όχι να λες την τυχιά, είναι σίγουρα κάποιος θα φύγει. Αούα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Επιπρόσθετα, νομίζω ότι έχουν οριμάσει περισσότερο από ό,τι έχουν οριμάσει, από ό,τι έχουμε οριμάσει εμείς και ο χώρος μας. Δεν είναι άμεσα, ξέρεις, το κατευθείαν διώχτε, φάτε, κάντε. Ναι, καλά, σίγουρα. Και ειδικά για άτομα που έχουν αποδείξει πράγματα. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ, Αλμέιδα, ας πούμε. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν πετύχει, έχουν πάρει πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το αποκεφαλίσει. Ναι, ναι, ναι. Μπαρτζόκας, εδώ για να το πω για τον μπάσκετ. Ναι, για μπάσκετ. Και για τον Αλόνσο, εγώ λέω. Εντάξει, δεν έχει δει πράγματα. Αλλά είναι ένας που τους οποίους είχε το καλοκαίρι και ανέλαβε την ομάδα. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα λες Οκτώβριο, μήνα φεύγεις. Φύγε, κάνε, δείξε. Να ζητάς αίμα επειδή τα αποτελέσματα είναι αυτά που θέλουν. Επιβεβαίνοντας αυτό, πολύ απλά ότι όχι μόνο έχουν ερημάσει πάει, αλλά έχουν κάνει και μια έρευνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Βλέπω κάτι οργανωμένο. Δηλαδή, αν καλά τρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν, τελευταία 5-6 χρόνια να σου βάλω, που έτσι πρέπει να πηγαίνεις και να λειτουργείς, οποιαδήποτε ομάδα άλλαξε προπονητή μεσούς περίοδου, νωρίς ή αργά, διαλύθηκε. Ναι. Μπορεί πρόσκαιρα να έχει κάποια έτσι μεταμόρφωση, αλλά πρόσκαιρα. Διαλύθηκε. Ναι, ναι. Διαλύθηκε, δεν έπιασε όχι το στόχο της. Χειρότερα από πριν. Χειρότερα από πριν. Ούτε το μήνυμα το στόχο της δεν, έπαιξε, ναι. δεν κατάφερε να πετύχει. Μία παρένθεση βάζω στο κύπελλο που κατέκτησε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, νομίζω όμως ότι και αυτό γίνεται λίγο συγκυριακά με κάποιες προκρίσεις, στα πέναλτι εννοώ, όχι ότι ήταν κακός. Ναι, ναι. Αλλά δεν υπήρξε καμία ομάδα η οποία να κατάφερε με την αλλαγή προπονητή να μπει και στο πρωτάθλημα ουσιαστικά, να το διεκδίξει, να το κατέκτησε. Αυτό είναι ένα μάθημα για αυτούς, αλλά πρέπει να είναι και για εμάς. Mm-hmm. Χαίρομαι τέλος πάντων που πάει, το καταλαβαίνουν, το βλέπουν και το προχωράνε έτσι. Γιατί διαφορετικά θα είχαμε πάλι αυτό το πράγμα που θα αλλάζαμε προπονητής και θα γελάγαμε. Γιατί εννοείται πως δεν μπορεί πολύ πιο γρήγορα από έναν προπονητή που ξεκινήσει τη σεζόν να μάθει κάποιος στην ομάδα. Μπορεί να τη διαχειριστεί πνευματικά για ένα μήνα, δεν μπορεί να τη μάθει νωρίτερα από 2 με 3 μήνες. Και τα αποτελέσματα κακά θα ξανάρθουν. Στην ΑΕΚ λοιπόν το ζητούμενο είναι αυτό. Δεν άλλαξε κάτι και δεν μας έκανε σοφότερο σε αγωνιστική αυτή σε βαθμολογικό επίπεδο. Έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε τα πράγματα προκειμένου να αλλάξει τίποτα, αλλά να βγει μόνος κερδισμένος ο Άρης. Και πλέον θα πρέπει, ξαναλέω, απλά να το βρει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο Ματίας Αλμέιδα προκειμένου να είναι σούπερ ανταγωνιστική ομάδα. Το έχει μπροστά της μάτς πάρα πολύ απαιτητικά. Ναι, δύσκολο πρόγραμμα. Πάρα πολύ απαιτητικά. Καλό είναι αυτό για την ΑΕΚ, γιατί συνήθως τα δύσκολα τα επεξέρχεται πιο καλά. Αυτό έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και μέχρι και μετά τη διακοπή, δηλαδή που έχει Ολυμπιακό, που έχει Άρη, είναι ζωή για τον πρόγραμμα. Εντάξει, αναμενόμενο είναι, μόλις απέξει, δεν γίνεται. Δικαιολογημένο είναι. Επαναλαμβάνω, είναι καλά τα μάτια μεγάλα, τις υψηλής απέτησης, γιατί τις ταιριάζουν αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με ομάδες που κλείνονται μαζικά στην άμυνα, όπως έχουμε διαπιστώσει. Ναι, ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά.